Ακολουθήσαμε την ομιλία του Πάπα Φραγκίσκου. Τώρα και βλέπουμε ότι ανάλογα με το σημείο, βέβαια ξεκινάει να απευθύνει το μήνυμά του ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος. Των κεκειμένων δούλων σου, των τέλειος άντων εντάφθα, εν τη θαλάσση ταύτη, ότι εσύ ανάσταση στη ζωή και με καρή ανάπαυση Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Αμήν. Κύριε του ελέους και των ικτυρμών και πάσης παρακλήσεως, δεόμεθά σου υπέρ των εμπεριστάτων αδελφών ημών και λέγομεν τη αγαθότητή σου, χρησιμοποιούντες και τους λόγους του Μεγάλου Βασιλείου. Τα νήπια έκθρεψον, τη νεότητα παιδαγώγησον, το γύρας περικράτησον, τους ολιγοψύχους παραμύθησε, τους εσκορπισμένους επισυνάγαγε, τις πλέουσι σύμπλευσον, τις οδηπορούσι συνόδευσον, χειρών πρόστιθη, ορφανών υπεράσπισον, εχμαλώτους ρίσε, νοσούντας ίασε. Τον ενβήμασι και μετάλλης και εξορίες και πικρές δουλίες και πάση θλίψη και ανάγκη και περιστάση όντων, μνημόνευσον ο Θεός και πάντων των δεωμένων της μεγάλης σου ευσπλαχνίας και των αγαπώντων ημάς και των μισούντων και επί πάντας έκχαιον το πλούσιον σου έλεος πάση παρέχον τα προσωτηρίαν αιτήματα. Έτι δεόμεθά σου Κύριε της ζωής και του θανάτου ανάπαυσον τας ψυχάς των κεκοιμημένων δούλων σου των απολεσάντων την ζωήν αυτών κατά την έξοδον των εκ της ζώνης των πολεμικών σειράξεων και την πορείαν των προς τόπους ασφαλής, τόπους ειρήνης και ευημερίας. Σίγαρη Κύριε η βοήθεια των αβοηθήτων, η ελπής των απελπισμένων, ο των χυμαζομένων σωτήρ, ο των πλεόντων λιμήν, ο των νοσούντων ιατρός. Αυτός τη πάση τα πάντα γενού, ο ειδός έκαστον και το αίτημα αυτού, οίκον και την χρίαν αυτού. Ρίσε Κύριε την νήσον ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλοφύλων και εμφυλίου πολέμου. Αμήν. Dio di misericordia, ti preghiamo per tutti gli uomini, le donne e i bambini che sono morti dopo aver lasciato le loro terre in cerca di una vita migliore. Benché molte delle loro tombe non abbiano nome, da te ognuno è conosciuto, amato e prediletto. Che mai siano da noi dimenticate, ma che possiamo onorare il loro sacrificio con le opere più che con le parole. Ti affidiamo tutti coloro che hanno compiuto questo viaggio sopportando paura, incertezza e umiliazione al fine di raggiungere un luogo di sicurezza e di speranza. Come tu non hai abbandonato il tuo figlio quando fu condotto in un luogo sicuro da Maria e Giuseppe, così ora sii vicino a questi tuoi figli e figlie attraverso la nostra tenerezza e protezione. Fa che prendendoci cura di loro possiamo promuovere un mondo dove nessuno sia costretto a lasciare la propria casa e dove tutti possano vivere in libertà, dignità e pace. Dio di misericordia e Padre di tutti, destaci dal sonno dell'indifferenza,
Apri i nostri occhi alle loro sofferenze e liberaci dall'insensibilità, frutto del benessere mondano e del ripiegamento su se stessi. Ispira a tutti noi, nazione, comunità e singoli individui, a riconoscere che quanti raggiungono le nostre coste sono nostri fratelli e sorelle. Aiutaci a condividere con loro le benedizioni che abbiamo ricevuto dalle tue mani e riconoscere che insieme, come un'unica famiglia umana, siamo tutti migranti, viaggiatori di speranza verso di te, che sei la nostra vera casa, là dove ogni lacrima sarà tersa, dove saremo nella pace, al sicuro del tuo abbraccio. Θεέ της Ευσπλαχνίας, σε παρακαλούμε για όλους τους άντρες, τις γυναίκες και τα παιδιά που αποδήμησαν από αυτόν τον κόσμο, αφού άφησαν τη χώρα τους επιζητώντας μια καλύτερη ζωή. Παρότι πολλοί από τους τάφους τους δεν έχουν όνομα, τον καθέναν από τους ανθρώπους αυτούς εσύ γνωρίζεις, τον αγάπησες και τον θέλησες επάνω σε αυτή τη γη. Ήθε ποτέ να μην λησμονηθούν από εμάς, αλλά να τιμούμε τη θυσία τους περισσότερο με τα έργα παρά με τα λόγια. Σου εμπιστευόμαστε όλους εκείνους που διέτρεξαν αυτό το ταξίδι, υπομένοντας φόβους, αβεβαιότητα και ταπεινώσεις, με σκοπό να φτάσουν σε έναν τόπο ασφάλειας και ελπίδας. Όπως εσύ δεν εγκατέλειψες τον Υιό σου όταν οδηγήθηκε σε έναν τόπο ασφαλή από την Παναγία και τον Ιωσήφ, έτσι τώρα να είσαι κοντά σε αυτά τα παιδιά σου, διαμέσω της τρυφερότητας και της προστασίας μας. Κάνε ώστε, φροντίζοντάς τους, να μπορέσουμε να προωθήσουμε έναν κόσμο όπου κανείς να μην είναι εξαναγκασμένος να αφήσει το σπίτι του και όπου όλοι να μπορούν να ζουν με ελευθερία, αξιοπρέπεια και ειρήνη. Θεέ της Ευσπλαχνίας και Πατέρα όλων, αφύπνισέ μας από τον ύπνο της αδιαφορίας. Άνοιξε τα μάτια μας στα βάσανά τους και απεγκλώβησέ μας από την αναισθησία. Έπνευσε όλους μας, έθνη, κοινότητες και μεμονωμένα άτομα, να αναγνωρίσουμε πως όσοι φτάνουν στις ακτές μας είναι αδελφοί και αδελφές μας. Βοήθησέ μας να μοιραστούμε μαζί τους τις ευλογίες που λάβαμε από τα χέρια σου και να αναγνωρίσουμε πως από κοινού, ως μία και μοναδική ανθρώπινη οικογένεια, είμαστε όλοι πρόσφυγες, ταξιδιώτες ελπίδας προς εσένα, ο οποίος είσαι ο αληθινός μας οίκος, εκεί όπου κάθε δάκρυ θα εξαλειφθεί, εκεί όπου θα είμαστε εν ειρήνη στην ασφάλεια της αγκαλιάς σου. Ενός λεπτού σιγή. A minute of silence. Un momento di silenzio. Τη ζωή τους προσπαθώντας να ξεφύγουν από τον πόλεμο, αλλά και δεν τα κατάφεραν να ολοκληρώσουν το ταξίδι που θα τους οδηγούσε σε μια ασφαλή ευρωπαϊκή χώρα. Τηρήθηκε αμέσως μετά ενός λεπτού σιγή και στη συνέχεια κατευθύνονται
προς τη δεύτερη εξέδρα που έχει στηθεί, που είναι στην Προβλήτα. Εκεί υπάρχουν 3 παιδιά και θα δώσουν από ένα δάφνινο στεφάνι, έναν στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ένα στεφάνι στον Οικουμενικό Πατριάρχη και ένα στεφάνι στον Πάπα Φραγκίσκο, για να τα ρίξουν στη θάλασσα, στη μνήμη όσων χιλιάδων ανθρώπων, μικρών και μεγάλων, χάθηκαν στα παγωμένα νερά του Αιγαίου. Είναι άλλη μια συμβολική κίνηση για να τιμήσει τα θύματα αυτής της προσφυγικής τραγωδίας. Βλέπουμε τα στεφάνια να πέφτουν στα νερά του Αιγαίου και να θυμίζουν όλους αυτούς τους ανθρώπους και κυρίως τα μικρά παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να φτάσουν στη δικιά μας πλευρά, στην Ευρώπη. Ναι, παιδιά, έχω. Αλλά όμως δεν τα κατάφεραν. Και τη μεγάλη ευθύνη που έχουμε όλοι, όσοι βλέπαμε από το 13 κυρίως να έρχονται αυτά τα προσφυγικά κύματα, όσοι βλέπαμε να αναζωπυρώνονται οι συγκρούσεις στη Συρία και τις ηγεσίες μας να μην κάνουν στην Ευρώπη, στην Αμερική, στη Ρωσία, να μην κάνουν το παραμικρό και να μην υπάρχει αυτή η σανίδα σωτηρίας, τουλάχιστον σε όλη αυτή τη διαδρομή που θα έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί να ξεπουλήσουν τα πάντα, τα υπάρχοντά τους, για να απομακρυνθούν βία από τις αιστείες τους και με όποιο τρόπο να περάσουν από τα μικρασιατικά παράλια στα ελληνικά νησιά, με όποιο τρόπο να περάσουν από τις ακτές Βόρειας Αφρικής, στη Λαμπεντούζα, στη Σικελία. Άλλη μια ευθύνη που υπάρχει στο δυτικό κόσμο.